ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο γύρω από τη συντήρηση έργων με φόντο τα συντήρητα έργα και το κενό συντήρηση στα παλαιότερα έργα στα οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη γύρω από τη συντήρησή τους. Με τη βούλα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου του ΒΟΑΚ καθώς και των τεχνικών έργων ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, όπως αποκαλύπτει η Κρήτη TV. Να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι η περιφέρεια Κρήτης με βάση και τις τελευταίες γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Θα πρέπει να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο με βάση την υφιστάμενη χρηματοδότηση, να ιεραρχήσει τις ανάγκες και να εκτελέσει τα απολύτως απαραίτητα έργα συντήρησης. Άμα δεν γίνεται να υλοποιηθούν αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν χρήματα. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή δόθηκε ένα έγγραφο που λέει έχετε όλο το ΒΟΑΚ. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν υπάρχουν τα κονδύλια, πώς θα γίνει η μελέτη έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι συντηρήσεις? Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη τσιμεντένια γέφυρα της Εθνικής Οδού στο ύψος του Κατσαμπά. Κρέμονται τα σίδερα και δεν είναι μόνο τα σίδερα που βλέπουμε που είναι τα μπετά, αλλά και τα από πάνω τα προστατευτικά. Προχθές το κομμάτι που λείπει έπεσε εδώ. Προστατευτικό σωλήνα από πάνω. Κάποτε πρέπει κάτι να γίνει. Και μια και μιλάμε για δρόμους, σας παρακαλούσα αυτό το πράγμα που θα πω να το βγάλετε. Κάθομαι σε Ανικαρνασσό από το 90. Έχω πάει σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Αλικαρνασσό από το Κατσαμπά έως το αεροδρόμιο δεν έχουμε διαγραμμής πεζών. Στη φθορά του χρόνου έχει αφαιθεί και η γέφυρα του ΒΟΑΚ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη. Διάβρωση του οπλισμού από σάθρωση σκυροδέματος και σίδερα που προεξέχουν. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε απαράδεκτες εικόνες και στο ύψος της γέφυρας Καζαντζίδη που οδηγεί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτή είναι η κατάσταση στη γέφυρα Καζαντζίδη. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η κατάσταση. Σίδερα να προεξέχουν, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για διερχόμενους πεζούς και κυρίως για μικρά παιδιά. Ζω εδώ 20 χρόνια και βλέπω μια πλήρη εγκατάλειψη. Υπάρχει διάβρωση, έχουν πέσει τα σίδερα, αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα από το στιθέο εδώ και πολλές φορές έχουν χτυπήσει πέφτει το μπετόν και χτυπάει τα αυτοκίνητά μας. Επικίνδυνα είναι και για παιδιά και για μας και για τα αυτοκίνητα. Με έγγραφο που απέστειλε το περασμένο Μάιο, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών προς η Περιφέρεια Κρήτης τονίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να εκπονήσει και στη συνέχεια να εφαρμόσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ καθώς και των τεχνικών έργων. Η γέφυρα του Γεροποτάμου χρήζει επέμβασης, άμεσης επέμβασης. Οπωσδήποτε. Έχει συντηρηθεί ποτέ? Να το πούμε διαφορετικά. Προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Τονίζουμε λοιπόν την ανάγκη να γίνει αυτό το Μητρό. Είναι μια πρόταση του τεχνικού μελητηρίου που έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, όπου όλα τα έργα και τα δημόσια κυρίως αλλά και τα ιδιωτικά θα έχουν μια ταυτότητα, έτσι ώστε να μπορούμε πράγματι να έχουμε εικόνα και για το ποιες συντηρήσεις γίνονται. Να καταγράφονται άρα και όλα αυτά, έτσι ώστε τα έργα να τα παρακολουθούμε.